Καλησπέρα σας. Είμαι ο Γρηγόρης Βαλτινός. Ο σεναριογράφος αυτής της σειράς μου έδωσε τον τίτλο του αφηγητή. Προσωπικά πιστεύω ότι περισσότερο από αφηγητής είμαι ένας ξεναγός. Τα γεγονότα που θα σας αφηγηθώ είναι όλα αληθινά. Μπορεί να συνέβησαν χθες, πριν από μια εβδομάδα ή και πριν από πολλά χρόνια. Δεν έχει σημασία. Εγώ θα τα ανασύρω μέσα από βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες και θα τα ζωντανέψω μπροστά σας. Μπορεί να σας θυμίσουν κάτι ή και να μην σας θυμίσουν τίποτα. Έτσι κι αλλιώς τα ονόματα έχουν αλλάξει και οι καταστάσεις έχουν αλλοιωθεί. Οι άνθρωποι που θα γνωρίσετε είναι στο σύνολό τους, σύμφωνα με τον νόμο, εγκληματίες και έχουν όλοι σχεδόν καταδικαστεί. Είναι άνθρωποι απλοί που ζουν ανάμεσά μας, που περνούν απαρατήρητοι και που ξαφνικά μετατρέπονται σε δράκους, τέρατα, ίενες. Είναι όμως. Δεν ξέρω. Άλλοτε υπάρχει εξήγηση και άλλοτε όχι. Άλλοτε οι άνθρωποι αυτοί μιλούν και άλλοτε σωπαίνουν. Εγώ σας προσφέρω την ξενάγηση. Τις απαντήσεις στο βαθμό που υπάρχουν θα τις βρείτε μόνοι σας. Η ξενάγηση που θα σας κάνω απόψε είναι εύκολη και δύσκολη μαζί. Εύκολη γιατί θα σας μεταφέρει σε ένα χώρο που έστω επιφανειακά είναι γνωστό σε όλους μας. Και δύσκολη γιατί είναι πάντα οδυνηρό να μιλάει κανείς για περιπτώσεις που συμβαίνουν καθημερινά. Τις ξέρουμε όλοι, μα δεν εξοικειωνόμαστε μαζί τους. Δεν μπορούμε να τις αποδεχτούμε. Γι' αυτό στο σημερινό επεισόδιο θα κάνω μια εξαίρεση. Θα σας αφήσω να παρακολουθήσετε την ιστορία χωρίς τις δικές μου παρεμβολές και εξηγήσεις. Δείτε λοιπόν την περίπτωση της Νάντιας, της Βάσος και του Μιχάλη. Έτσι όπως είναι.
γυμνή. Φοβάμαι ότι στο τέλος θα καταλήξουμε στα ίδια συμπεράσματα. Εμείς από σένα ψωνίζουμε. Μόνο από σένα θα μας αφήσεις χωριζά. Μια ψηλή ρελάκι, μόνο για απόψε. Να φτιαχτούμε. Ξέρετε, ας προνοούμε πίστοση. Θα σου φέρω λεφτά εγώ αύριο πρωί-πρωί. Θα πάρω τη γριά μου. Πάλι τα ίδια. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, πάω τρυπάκι. Σου λέμε δεν υπάρχει μία. Ωραία, εγώ τη φταίω δηλαδή. Περιμένουν κι άλλοι. Έλα ρελάκι, σε παρακαλώ, μόνο για απόψε, σε παρακαλώ. Κάτσε ρελάκι, περίμενε ρε. Τι κάνουμε τώρα? Τι άλλο? Πάμε για μεροκάματο. Υποκλείεται. Στα χάλια που είμαι, πρέπει να στανιάρω πρώτα. Φτάνει για να την κοβίξει. Να την κοβίξει στα τρία? Ούτε που θα την ακούσουμε. Στα δύο ή στα τρία. Συναπαστηγριά σου. Έλα. Έλα, πάμε. Πάμε, σου λέω. Θα μας μείνει η σκάρτη. Ξέρεις που θα με βρεις μετά, ε? Ναι, εντάξει. Ας το διάολο, ρε! Άντε πνίξου, ρε! Εγώ είμαι θεία. Η χάρη μου, τι έπαθες? Τι να πάθω? Τίποτα. Σαν χλωμός μου φαίνεσαι, μήπως είσαι άρρωστο? Σταμάτα να με κανακεύεις. Πέρασα να σε δω. Τέτοια ώρα? Αφού ξέρω ότι δεν κοιμάσαι. Κουτουλάς μπροστά στο χαζοκούτι. Καλά έκανες και ήρθες. Να σου βάλω να φας. Όχι απόψε, θεία. Θα βγω με τα παιδιά. Έχω ξεμείνει από λεφτά. Μα μόλις προχτές, Μιχάλη μου, σου έδωσα 20.000. Σιγά το ποσό, ρε θεία. Τι θέλεις δηλαδή, να κάνω τράκα το φαγητό μου? Χίλιες φορές να μην πάω. Αφού δεν έχω άλλα, η Έρημη, τι να σου κάνω? Έχεις και δεν μου δίνεις γαμότο μου. Σου στέλνει η μάνα μου λεφτά και εσύ μου τα κρύβεις. Τι να σου κρύψω, παιδάκι μου, τι να σου κρύψω? Που τα λεφτά που στέλνει η μάνα σου φτάνουν ή δεν φτάνουν για 15 μέρες. Άσε που το έμβασμα από την Αυστραλία δεν ήρθε ακόμα. Σε ποιον τα πουλάς αυτά? Σου τορκίζομαι, κάτι λίγα μου απόμειναν. Να πάρεις και από την άλλη σου την αδερφή, τη Δέσποινα, που δεν τζοντάρει μία. Πάρε. Τι θα πάρω, τσίχλες? Αυτό είναι όλο και όλο, δεν έχω άλλα. Φταίει η μάνα μου που έμπλεξε με γύρω το μαλάκα τον Αυστραλό και μ' άφησε να βολοδέρνω μαζί σου. Γιατί, Μιχαλάκη μου, μου τα λες αυτά? Δεν περνάς καλά μαζί μου. Δεν σε ταΐζω. Δεν σε φροντίζω. Με τα λεφτά που μου τρως θα ζω σε ξενοδοχείο τώρα. Thank you.
Τι έγινε? Πήγε στη γριά σου. Τα βολέψατε? Τι ρωτάς? Ξέρεις με τι τρόπο τα βολεύουν. Πόσο? Σε νοιάζει? Έτσι κι αλλιώς είσαι να πόξω. Έλα τώρα. Τι θα πει έλα τώρα? Σπήγαινε στη γριά του για φράγκα. Βρήκα. Ένα πεντοχίλιαρο για σήμερα και αύριο. Δεν κόβεις το δούλεμα, λέω εγώ. Έχω και αυτό. Το πέρασε για χρυσό, ρε. Μπρούτζος είναι, ρε μαλάκα. Φτάνουν οι κόντρες, γαμώτο μου. Δώσ' του να ησυχάσει. Καλά. Φτιαχτεί απόψε και αύριο θα έχουμε πάλι τα ίδια. Τσουτάρω εγώ για αυτό. Αν εσύ γουστάρεις να πηγαίσεις για την τάγκλα του Μιχάλη, πρόβλημά σου. Βολεύτηκες, ε. Τι θέλεις? Τη μάνα μου. Δεν είναι εδώ, φίλε. Εδώ είναι. Αφού δεν την αφήνεις να ξεμητήσει από το σπίτι. Έχει δουλειά. Φύγε. Θα μου απαγορεύσει να δω τη μάνα μου? Ποιος είναι, Γιώργο? Η κόρη σου, η προκομμένη. Τι θέλεις? Δεν σου έχω πει να μας αφήσει ήσυχους. Περάσα να σε δω. Πειράζει? Πειράζει. Δεν θέλω να έρχεσαι στο σπίτι μου, το καταλαβαίνεις? Τι για να πιάσω το φαΐ, ρε μάνα. Τι σου φταίει? Από το κεφάλι σου το τραβάς. Στα λέγα. Δεν μ' άκουσες? Βάσο! Τι θέλεις? Το μετάνιωσες? Πάρ' αυτά. Δεν έχω άλλα. Πάρτα. Μην ξανάρθεις, σε παρακαλώ. Όχι πως δεν θέλω να σε βλέπω, αλλά... ξέρεις γιατί το λέω. Δι' εσύ βρήκες αυτό το μαλάκα, εμείς δεν πρέπει να βλεπόμαστε. Η κάθε μια μας διάλεξε τη ζωή που της πάει. Μην έχεις παράπονο. Πώς οικονόμησες? Βγαίνουμε στον πόντο. Δεν περισσεύει μία για μας. Καλυστή ζήταρα μου το. Υπάρχει μία λύση. Ποια? Να μας τραπεζώσει η γριά του Μιχάλη. Γιατί δεν μιλάς? Ντρέπεσαι να μας παρουσιάσεις τη γριά σου? Δεν μας πάει καθόλου. Θα κάνω μια προσπάθεια και το βγει.
Τι νομίζει? Σε παρασύρουμε στον κακό δρόμο. Σταμάτα να του μιλάς έτσι. Τσουτσέκι σου είναι. Άντε ρε. Την ώρα ήρθες. Μόλις μαγείρεψε. Μακαρόνια με κοιμά, ε. Για μένα τα φτιάξες. Αφού ξέρω ότι σ' αρέσουν. Να σου βάλω να φας. Βρήκες τη μέρα, βρε θεία. Δεν μπορώ να μείνω. Γιατί, παιδάκι μου, πόση ώρα θα σου πάρει να φας και να φύγεις? Είναι έξω η Βάσο με την άδεια. Δεν είναι σωστό να κάτσω εγώ να φάω και αυτές να περιμένουν. Εκτός κι αν. Τι? Να έλεγες και σε αυτές να έρθουν. Αλλά δεν είναι σωστό να σου φορτωθούμε τρία άτομα τώρα. Ξέρεις, βρε Μιχάλη μου, δεν είναι για το φαΐ. Αλλά να, αυτά τα κορίτσια. Άστο, μια άλλη φορά που θα είμαι μόνος. Μιχάλη, πες τους να έρθουν. Είναι αμαρτία για ένα πιάτο φαΐ. Στην εποχή μας λέγαμε το ψωμί ψωμάκι. Εσείς τώρα έχετε όλου του κόσμου τα αγαθά και χορταίνετε με ψωματήρια. Κάνουμε δίαιτα για να μην χαλάσουν τη σιλουέτα μας. Τι δίαιτα και σακλαμάρες. Τρώτε τα λεφτά σας αλλού κι αλλού και δεν σας περισσεύουν ούτε για φαγητό. Να κάνετε τουλάχιστον καμιά δουλειά. Ούτε κι αυτό. Προσπαθούμε, ξέρετε, αλλά δεν είναι εύκολο. Βέβαια. Είναι και οι σπουδές που δεν μας αφήνουν. Σπουδάζετε. Βλέπεις, Μιχάλη μου, τα κορίτσια σπουδάζουν. Τι σπουδάζεις, παιδί μου? Δημόσιες σχέσεις. Αφήστε, σας βοηθήσω εγώ. Κάνει κι εσύ καμιά δουλειά. Αφήστε τα πλήρω. Δεν πειράζει, παιδί μου. Συνηθισμένη είμαι. Που το βρήκε, ρε, η γρία τα σημικό. Πάρε, ρε. Πάρε για να μας τα κλέβει σωστά άλλη φορά. Το έχει μπρούτζι να χειροπήγια. Μπράβο μας, ρε. Η γυναίκα μας τάισε και εμείς την κλέψαμε κι από πάνω. Όταν θα αρχίσουν οι κρυάδες, θα με παρακαλάς να τα πουλήσω. Κακό είναι να έχουμε και λίγη καβάτζα, ρε. Στο διάολο. Πάλι σε κολόνα τζέι έπεσα. Άμα δεν σ' άρεσε, να μην ξανάρθεις. Και βέβαια δεν θα ξανάρθω. Έκανες τίποτα για να ξανάρθω? Τι θα πει, δεν έκανα τίποτα? Ψάψα και γάμισες, τι άλλο να έκανα δηλαδή? Δώσα λεφτά, μωρή. Δώσα λεφτά, σου λένε. Ποια λεφτά, ρε? Δώσα λεφτά, ρε. Ποια λεφτά, ρε? Δεν θα μου τη φέρεις εμένα, έτσι. Δώσε μου τα λεφτά, ρε. Ποια λεφτά, ρε? Για τα λεφτά, ρε. Τι είναι αυτά, ρε? Τι είναι αυτά? Κάνω ενέσεις, βιταμίνες. Έχω ανεμία. Έχεις ανεμία, ε? Ναι. Κάνεις ενέσεις. Γι' αυτό ήσουν σαν ψόφια. Έτσι μαστουρωμένη, ρε. Γαμώ την κοινωνία μου. Χαλάστε και την πουτανιά, ρε. Είσαι τραβεστή, θα πέφτω σε καμιά μαστουρωμένη.
Βιουσέντη. Εγώ είμαι, θεία. Μη φοβάσαι. Μιχαλάκι μου, τι κάνεις εκεί? Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Έψαχνα τα φάρμακά σου. Δεν μπορώ να κλείσω μάτι. Έχω ασπιρίνη, να σου δώσω. Τι να μου κάνει ασπιρίνη, ρε θεία? Στεντόν έχεις? Τι φάρμακο είναι αυτό, γουράκι μου? Πρώτη φορά τα ακούω. Ένα παυσίπονο. Δυνατό. Να σου δώσω να πάρεις. Θα βρεις ανοιχτό φαρμακείο τέτοια ώρα. Κάτι θα βρω. Σε ευχαριστώ. Δεν μας βλέπω καθόλου καλά. Εσύ πάλι γιατί έκατσες και τις έφαγες? Ξέχισα. Ξέχισα. Τώρα γυναίκα ξανός. Σου βρήκα στεντόν. Ταυτότητα. Δεν έχω. Μη μου πεις ότι ξέχασε σπίτι. Γιατί παράξενο είναι. Άμα θέλεις πάνω, στη φέρω. Καλά, καλά. Παυλόπουλος. Στο συγκρού για εξέταση. Με τις άλλες. Καλά, καλά. Αφήστε να κάνω ένα τηλεφώνημα και θα τα βρούμε. Είναι η πρώτη φορά που εξαφανίζεται και δεν έχει γυρίσει. Λούφαξε για να γλιτώσει τη μοιρασιά. Άμα μην ήρθε, θα έρθει. Την έχεις παρεξηγήσει τελείως. Μπορεί να το παίζει σκληρή, αλλά δεν είναι. Δεν μας πούλησε ποτέ. Μπορεί για την άδεια θα ανησυχήσω τώρα. Δεν έχουμε ζά, δεν έχουμε καβάτσα, δεν έχουμε μία. Πώς θα τη βγάλουμε, μου λες? Ποιος σου είπε ότι δεν έχουμε καβάτσα? Έχεις παπάκια? Θα τα βράσουμε και θα βγάλουμε μια δόση. Και λίγη λακτόζη, τη βγάλαμε. Άσε. Όχι ακόμα. Ας αντέξουμε.
Εδώ φτάσαμε λοιπόν. Να σε μαζεύω από το τμήμα μέσα από τις πόρνες. Δεν σε πειράζει που με εκθέτησε. Δεν σε πειράζει που αναγκάζομαι να ζητάω χάρες για να σε βγάλω. Αυτό είναι που σε καίει, ε. Ότι σου χαλάω το image. It's hurting your image, that's all. Το image είναι το τελευταίο που με απασχολεί αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί τα κάνεις όλα αυτά. Τι λόγο έχεις. You don't get it, do you? Stop, αγώ, μα δεν μ' ακούς. Πάρε μου ένα διαμέρισμα, κόψε μου και ένα επίδομα και θα γλιτώσω από μένα. Θα σου δώσω λεφτά. Αλλά μόνο για να σπουδάσεις. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Αν φύγεις, αυτή τη φορά θα σε παραδώσω με τα χέρια μου στην αστυνομία. Και δεν θα ασχοληθώ ξανά μαζί σου. Νάντια, γιατί δεν τρως? Τι να λέμε τώρα. Τη βρίσκω με γαριδάκια. Μα δεν χρειάζεται να τη βρίσκεις με γαριδάκια, αφού ξέρεις πως το σπίτι μας είναι πάντα ανοιχτό για σένα. Που παραμύθια με χορτάτι. Παραμύθα έχεις, γιατί σε λίγο θα θέλω να την ακούσω. Δεν κατάλαβα. Κατάλαβες γιατί, Κυριλέδες, τη βρίσκουμε κοκό. Μα τι λέει? Τι γλώσσα είναι αυτή? Calm down. Calm down. Please, calm down. Fuck you, you jerk. Γιατί υποκρίνεσαι? Αφού το με χωνεύεις, ούτε σε χωνεύω. Δώσ' μερικά φράγκα να βολεύομαι και δεν θα με ξαναδείς ποτέ. Αυτό το είπαμε. Αν θέλεις λεφτά, πρέπει να το πάρεις απόφαση να σπουδάσεις. Σπουδάσω. Αλλά στην Αμερική. Σε έστειλα ξανά στην Αμερική και είδα πώς μου γύρισες. Εδώ θα σπουδάσεις. Λοιπόν, εσύ δεν πιάνεσαι με τίποτα, ε. Έδιωξες τη μάνα μου, αλλά θες να κρατήσεις εμένα, ε. Δεν την έδιωξα. Μόνη της έφυγε. Ας μην ανοίξουμε ξανά αυτή τη συζήτηση. Ωραία, λοιπόν. Εγώ είμαι σαν τη μάνα μου και δεν γουστάρω να μένω στο ίδιο σπίτι με αυτή τη ξενέρωτη. Σας παρακαλώ. Και δεν με αφήνεις να φύγω, ρε! Δεν είναι το ίδιο. Εσύ είσαι κόρη μου. Έχω ευθύνες. Το παίζεις άτυχος πατέρας, αλλά είσαι και την μπουρούχα, γαμώτα μου, στο διάολο! Πρέπει να πάει η ίδια με τη θέλησή της. Αλλιώς δεν τη δέχομαι. Και η ίδια δεν θα το δεχτεί ποτέ. Αφού δεν δέχεται, να την κλείσεις η κλινική τότε. Αν το κάνω, θα κόψω και την τελευταία κλωστή που μας δένει. Όχι, γιατί? Θα της πεις ότι δέχεσαι να τη στείλεις στην Αμερική. Και όταν βρεθεί εκεί, όλα τα άλλα κανονίζονται. Μια μπύρα. Τηλεφώνησε αυτή η φίλη σου.
Βάσο. Όχι. Την Άντια. Ναι, αυτή. Είπε να είσαι το μεσημέρι εδώ. Θα πάρει τηλέφωνο. Καλά. Πώς και έτσι νωρίς. Τι έχεις? Δεν έχω, θες να πεις. Τι δεν έχεις? Λεφτά, είμαι άφραγκος. Αχ, δεν τα πάμε, βρε Μιχάλη μου. Το έμβασμα έχει αργήσει. Προχτές αναγκάστηκα να δανειστώ από τη Δέσποινα. Τι πας και δανείζεις από αυτή? Αυτή παίρνει τα λεφτά από την τράπεζα και κάνει μέρες να στα δώσει. Μην τα λες αυτά, αγόρι μου. Η θιά σου έχει λεφτά. Δεν έχει ανάγκη τα δικά μας. Ο άντρας της παίρνει τα λεφτά μας και τα ρίχνει στη δουλειά του. Άκουμε που σου λέω. Αχ, σε παρακαλώ, παιδί μου, μην τα λες αυτά. Εγώ ξέρω ότι κάθε μήνα μου στέλνει η μάνα μου λεφτά και εγώ δεν έχω μία. Κάποιος βάζει χέρι στα λεφτά μου, δεν γίνεται. Έλα, δώσε ό,τι έχεις. Έστω και 2 χιλιάρικα για τα τσιγάρα μου. Τι κάνεις εκεί? Τι κάνω? Δεν έχω φωτογραφία της μάνας μου και είπα να την πάρω. Πήγες να κλέψεις τη μοναδική φωτογραφία της αδελφής μου? Δεν την έκλεψα, ήθελα τη φωτογραφία της μάνας μου. Τότε γιατί πήγες να την κρύψεις? Γι' αυτό κάθε φορά που έρχεσαι εδώ πέρα, όλο και κάτι λείπει από το σπίτι. Τώρα θα με βγάλεις και κλέφτη από πάνω? Δεν γίνεται συνεννόηση μαζί σου. Δώσ' τα λεφτά μου να φύγω. Δεκάρα δεν σου δίνω. Από αύριο να πηγαίνεις στη Δέσποινα. Να δω πόσο εύκολα θα τα παίρνεις τα λεφτά. Έλα, ρε Σιθία. Εντάξει. Πάει η καρδιά σου να μ' αφήσει να στυχώ. Να φύγεις και να μην ξαναπατήσεις το πόδι σου εδώ πέρα. Για να μάθεις. Μπορείτε να φωνάξετε τη Βάσο. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Έλα, ρε, πού χάθηκες? Άστα τώρα, τα λέμε άλλη φορά. Άλλο θέλω. Τι? Είστε να νούμε κάμια καμπού. Πού, πότε? Απόψε. Στο τισπί τον δικό μου. Και πώς θα με πού? Είμαι εγώ μέσα. Δεν σου λέω τίποτα. Μιλάμε για γαλλιμέζα, μπα. Λοιπόν, παιδιά, κοιμούνται. Πάω. Τα μαζεύω και σας τα πετάω από το παράθυρο, εντάξει? Ήμουν βέβαιη πως θα κλέβεις το σπίτι του πατέρα σου. Το μόνο που δεν ήξερα είναι πότε θα το κάνεις. Δεν κλέβω τίποτα. Τα που παίρνω είναι δικά μου και της μάνας μου. Ξέρεις τι πιστεύω εγώ? Πως όλη αυτή η ιστορία με τη μάνα σου είναι θέατρο. Για να εκμεταλλευτείς τον πατέρα σου. Δεν θα ξαναπιάσει το όνομα της μάνας μου στο στόμα σου, ακούς! Εσύ και αυτός ο μαλάκας την πετάξατε στον δρόμο. Εγώ παίρνω αυτά που της ανήκουν. Τι κάνεις εκεί? Παίρνω την αστυνομία. Όταν θα έρθουν αυτοί να τους τα πεις. Αυτοί μπορεί να συμπιστέψουν. Μη. Σε παρακαλώ.
Με παλάγες, δρόμο, δρόμο! Ωραία μπάζα. Μας έμπλεξες, γαμώτο. Μιχάλη, σκάσε. Κανείς δεν μας έμπλεξε. Όλοι μαζί τα αποφασίσαμε. Το είναι το ευχαριστώ, ρε μαλάκα. Τόσο καιρό την έβγαζε τη Λούφα χάρη σε μένα και στη Βάσο. Σειρά σου τώρα. Μου μαλώνετε, ρε. Έχω βαρεθεί τους καυγάδες σας. Σε μένα τα λες, ρε. Αυτός έχει φράγκα και δεν τα χώνει. Τα βρήκα, μωρή. Αν είχα λεφτά, θα ήμουν σε αυτά τα χαλιά. Ποιο σου φταίει, ρε. Τα μικριά σου καμπατζώνουν τα φράγκα και εσύ δεν παίρνεις μία. Την κυρία, ξεχάστε τη. Με έκανε τσακωτό μια κορνίζα. Μας τελείωσε. Καλά, είσαι και πολύ μαλάκας. Είδαμε και σένα, ρε. Τουλάχιστον πήγα για τη χοντρή την μπάζα. Λοιπόν, ας πάρουμε μια στάλα ύπνο και μετά τα βρίσκουμε. Δεν μένει τίποτα να βρούμε. Στερέψαν οι πηγές. Μόνο η γριά σου μένει. Όχι για την πάρτι μας. Δεν γίνεται. Είμαι στα κόλπα, αγορελάκι. Μπορώ να σπρώξω κυκλώματα που εσύ δεν περνάς ούτε καν από δίπλα στον λόγο μου. Μπράβο. Έχεις άκρη στην υψηλή κοινωνία. Τρελάθηκες τελείως. Δεν θέλουμε φράγκα, ρε. Θα δουλεύουμε για τη ζά μας. Μια ζά, ρελάκι. Αν με δουν να έχω παρεδώσει μαζί σας, δεν με τρομάζει. Στεγνώσαμε, ρελάκι. Δεν υπάρχει μία. Τα γλακοστίζει, ρε. Όταν χωθήκατε, δεν το ξέρατε. Μια ψηλή, ρελάκι. Τι είναι μια ψηλή. Έλα στην πιάτσα. Τρελάθηκες, ρε! Σκοτώσω, ρε, πούστη! Σε μένα, σε πιο γλυκά! Σε πεθαμένος, ρε! Θα σε κάνω, μπορώ να μου φύλλα στον κόλο, ρε! Μια εβδομάδα ζωής! Μια εβδομάδα ζωής έχεις! Σου είπα να μην ξανάρθεις. Έλα ρε Σιθία. Είμαι σε κακά χάλια. Κατάντησαν έτσι. Σε τι παρέες πας και μπλέκεις, ευλογημένο παιδί. Ποιες παρέες, ρε θεία. Μας την πέσανε κλέφτες στο σπίτι. Μας τσακίσανε και εμένα και τα κορίτσια. Τα κορίτσια. Ναι, περιμένουν έξω. Ελάτε μέσα. Ελάτε. Τι πάθατε, παιδιά μου. Μιχάλης έπαθε τα χειρότερα. Πήγε να τους εμποδίσει και τον τζάκισαν. Να σου πλύνω τις πληγές και μετά να πάτε στην αστυνομία. Πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο. Μπορεί να είναι κάτι σοβαρό. Να τον πάτε. Πώς να τον πάμε. Δεν έχουμε μία. Τι να σας κάνω κι εγώ, παιδιά μου. Με δανεικάζω. Γιατί μου λες ψέματα, γαμώτο μου. Έχεις τα λεφτά που μου στέλνει η μάνα μου. Δώστα. Πάλι τα ίδια, Μιχάλη μου. Δεν τα ξανάπαμε. Το έμβασμα από την Αυστραλία έχει αργήσει. Σε ποιον τα πουλάς αυτά! Γιατί μου κρίνεις τα λεφτά μου, δώσ' μου τα! Αν είναι για το νοσοκομείο, να σου δώσω ό,τι μου απόμεινε. Και νοσοκομείο, μωρή χαζόκοτα! Πρεζόν είναι ανιψιός και δεν έχεις πάρει χαμπάρι! Θέλουμε λεφτά για τη δόση μας. Δώστα με το μαλακά, όλα τελειώνουμε! Άντε! Άντε! Αλήθεια σας λέω, δεν έχω! Δώσ' μου τα λεφτά μου! Δώσ' μου τα λεφτά μου! Πού έχεις τα λεφτά μου, δώσ' μου τα! Παιδιά,
λεφτά. Δεν θέλουμε να σου κάνουμε κακό. Δώστα μας και θα φύγουμε αμέσως. Δώστα μας. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί δεν θέλησα να διακόψω αυτήν ειδικά την ιστορία. Γιατί μπροστά στο δράμα τριών νέων παιδιών και μιας γυναίκας, τα λόγια περιτεύουν. Και είναι προτιμότερη η σιωπή. Άλλωστε, το ίδιο δράμα σε διάφορες παραλλαγές παίζεται καθημερινά πια μπροστά στα μάτια μας. Μένει μόνο να σας πω ότι η Νάντια, η Βάσο και ο Μιχάλης καταδικάστηκαν να περάσουν την υπόλοιπη ζωή τους στη φυλακή. Άλλοι βρήκαν την ποινή ιδιαίτερα αυστηρή. Άλλοι πάλι δίκαιοι. Αλλά δεν νομίζω να είναι εκεί το θέμα. Οι ποινές, επί οικείς ή αυστηρές, δεν μπορούν να θεραπεύσουν το πρόβλημα. Όσο η κοινωνία δεν έχει τη δυνατότητα να παραμερίσει τα αδιέξοδά της. Καληνύχτα σας.